προϊστάμενος τμήματος πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Λοιπόν, οι έρευνες και επιχείρησεις βρίσκεται σε εξέλιξη, τι νέα? Ναι, μετά την αυτοψία των τμήματων του στρατού, των δύο λόχων, ο ένας είναι που αφορά τα εκρηκτικά και ο άλλος τις κίνδυνες ουσίες, η μία ομάδα θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχει σε διασπορά και σε ακτίνα περίπου 500 μέτρων από το σημείο 0, θα έλεγα. Υπάρχουν διάφορα υλικά τα οποία πρέπει να ελεγχθούν και να περισυλλεγούν επικίνδυνα. Η άλλη ομάδα μας έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί είχαμε μια αγωνία κακά τα ψέματα, αφού χθες πολλοί κόσμος είχε προστρέξει στο σημείο, είτε από περιέργεια αλλά και οι δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτά, τιμώντας ίσως κάποια φορά τον κίνδυνο σε κάποιο σημείο, και είχαμε μια αγωνία για τα υλικά. Ευτυχώς η έρευνα έδειξε και τα στοιχεία ότι δεν είχαμε ραδιενεργά στοιχεία και χημικά στην περιοχή όπου εκτελήθηκε το ατύχημα και σε μια ακτίνα 1000 μέτρων. Οπότε θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, όπως σας προανέφερα, η εκαθάριση του χώρου από την ομάδα που είναι αρμόδια για τα διάφορα αντικείμενα. Κύριε Προϊστάμενα, εσείς τι περισυλλέξατε και τι εκτάσεις είναι αυτές εκεί? Είναι δάσος, είναι ιδιόκτητες? Είναι ιδιόκτητες εκτάσεις, κυρίως ιδιοκτησίες αγροτικές με καλλιέργειες. Έτσι, προφανώς εκεί στην περιοχή υπάρχουν και καταστροφές σε ένα σημείο, σε μια έκταση. Όμως εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι θα πρέπει πρώτα να εκαθαριστεί από τους ειδικούς ο χώρος, να αποκατασταθούν όλες οι υποδομές, θα γίνει στοχευμένα αυτό και με ιεράρχηση, θα ξεκινήσουμε πρώτα την αποκατάσταση από το ΔΔΕ σε συνεργασία με αυτό το τμήμα του στρατού και στη συνέχεια θα διευκολυνθούν οι υπηρεσίες που θα έρθουν αύριο να κάνουν και επιπρόσθετες δειγματοληψίες στην περιοχή, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ούτε κάποια η ανθρώπινη ζωή, ούτε το ζωικό κεφάλαιο, αλλά ούτε και το φυτικό κεφάλαιο της περιοχής, γιατί όπως σας προανέφερα μιλάμε για καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η περισυλλογή των σωρών έχει σχέση με τον καθαρισμό της περιοχής προφανώς, από όρμους? Προφανώς, διότι πρέπει να διευκολυνθεί η αρμόδια υπηρεσία, η ΕΜΑΚ, να κάνει σωστά το έργο της που είναι φορτισμένη με αυτό το αντικείμενο, και προκειμένου να προσεγγίσει στο χώρο και στις ορούς αλλά και στα τμήματα από τις ορούς που βρίσκονται, γιατί μου έχουν πει μέχρι στιγμής έχουμε 5 σωρούς, αναζητούνται και οι υπόλοιποι ή τμήματα των σωρών. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται με προσοχή, είναι διασκορπισμένα στο χώρο και αυτό κάνει το κλιμάκιο του στρατού, διευκολύνει την ΕΜΑΚ να προχωρήσουμε αυτό το μακάβριο έργο της εκαθάρισης των θυμάτων.